Κυρίες και κύριοι βουλευτές, κύριε Υπουργέ, επειδή πράγματι είναι σημαντικό να προσεγγίσουμε τα πράγματα στην εξέλιξή τους, στην κίνησή τους και όχι στατικά, και επειδή έχουν αναφερθεί και άλλοι συνάδελφοι και άλλοι βουλευτές στην ιστορική εξέλιξη της επαγγελματικής εκπαίδευσης, επιτρέψτε μου να ανατρέξω στην εμπειρία από μια άλλη χώρα. Το μακρινό 1900, ο μεγαλοβιομήχανος Άντριου Κάρνεγκι δόρισε $1 εκατομμύριο για να φτιαχτεί στο Πίτσμπουργκ η πρώτη τεχνική σχολή της περιοχής. Αυτό που αργότερα, σε σύμπραξη με το Mellon Foundation του μεγαλοτραπεζίτη Άντριου Mellon, μετεξελίχθηκε στο Carnegie Mellon University. Στόχος δικός του, και έχει καταγραφεί, ήταν τα νεαρά αγόρια κυρίως της περιοχής, είχε και προγράμματα για κορίτσια, να αποκτήσουν δεξιότητες κατάλληλες για τις βιομηχανίες της δικές του, αλλά και της ευρύτερης περιοχής. Η τεχνολογική, βλέπετε, εξέλιξη άλλαζε τα δεδομένα ταχύτατα για την καπιταλιστική ανάπτυξη και δημιουργούσε νέες ανάγκες. Ωστόσο, οι εργοδότες της περιοχής παραπονιόντουσαν ότι δεν μπορούσαν ποτέ να βρουν το προσωπικό που ζητούσαν. Οι παιδαγωγοί του Κάρνεγκι απελπίζονταν που δεν μπορούσαν να δώσουν επαγγελματική διέξοδο στους αποφύτους τους προς τις βιομηχανίες της περιοχής. Την ίδια στιγμή, οι εργάτες ανέβαιναν το δικό τους Γολγοθά, έρμεα των κρίσεων της καπιταλιστικής οικονομίας. Μεγάλη εισρωή μεταναστών στη ΣΥΠΑ στις αρχές του 1900, που δούλευαν για ψίχουλα άπειρες ώρες, κρίση το 1907, κρίση το 1914. Πότε δούλευαν υπερορίες, πότε δεν έβρισκαν δουλειά. Άθλιες συνθήκες διαβίωσης, σπάνια έβρισκες εργάτη πάνω από τα 50. 120 χρόνια μετά, τι έχει αλλάξει? Τώρα, σήμερα, το 2024, ζητείτε από τους ίδιους τους εργάτες να πληρώνουν από την τσέπη τους για την εκπαίδευση και την επαγγελματική κατάρτισή τους, προκειμένου να τους ξεζουμίζει η εργοδοσία. Ζητείτε από τους ίδιους να μαντέψουν ποια ατομική διαδρομή μάθησης πρέπει να επιλέξουν, μπας και τους τσιμπήσει κανένας εργοδότης για κανένα πεντάμινο, μπας και γίνουν ανταγωνιστικοί, λέτε εσείς. Αυτό επιδιώκεται μεταξύ άλλων και με τα ιδιωτικά πανεπιστήμια, όπως και αν τα βαφτίσετε, με όποιον τρόπο και όποτε και αν τα φέρετε. Μπορεί να είναι ιδιωτικά και να έχουν δίδακτρα. Μπορεί να είναι δημόσια και να έχουν δίδακτρα. Μπορεί να είναι ιδιωτικά και να επιχορηγούνται από το δημόσιο, από το κράτος, για λόγους ισονομίας προς τα δημόσια. Το έχουμε δει να γίνεται σε άλλα κράτη. Με την ΕΘΑΕ να κάνει τον τροχονόμο συμφερόντων και να μοιράζει τη λεία. Όπως και αν γίνει, ο στόχος είναι ένας. Να φύγει η δαπάνη από το κράτος και να περάσει στους εργαζόμενους. Και αυτό ενδεχομένως απαντά και την απορία του κυρίου Παραστατίδη με τη διαπίστωση μάλλον, γιατί είμαστε πίσω στην εκπαίδευση ανηλίκων. Μα έτσι όπως γίνεται εκπαίδευση ανηλίκων, καλείται ο καθένας με ατομική ευθύνη να επιλέξει σε τι θα μετεκπαιδευτεί, στον ελεύθερο χρόνο που δεν έχει και με δικό του κόστος. Παρ' όλα αυτά, και με όλες αυτές τις ρυθμίσεις που φέρνετε και θα φέρετε, ο μεγάλος καημός των εργοδοτών θα παραμένει. Ούτε το 1914, ούτε το 2024 μπορεί να είναι ικανοποιημένοι εργοδότες από το επίπεδο κατάρτισης της εργατικής τάξης. Ο καθένας από αυτούς θέλει ένα συγκεκριμένο σετ ικανοτήτων για ένα συγκεκριμένο διάστημα σε μια όσο το δυνατόν χαμηλότερη τιμή. Το χάσμα δεξιοτήτων είναι εν γενές χαρακτηριστικό της άναρχης καπιταλιστικής παραγωγής. Κανένας μηχανισμός αγοράς, κανένα αόρατο χέρι, καμιά ρυθμιστική αρχή δεν μπορεί να το γεφυρώσει. Ούτε η τεχνητή νοημοσύνη, που έχει τόσο παρεξηγητή σαν έννοια, σε συνδυασμό με τους ατομικούς φακέλους δεξιοτήτων προσόντων, αυτό που ψηφίσατε όλοι εκτός από το ΚΚΕ στην Ευρωβουλή πέρυσι. Ούτε αυτό μπορεί να γεφυρώσει το χάσμα. Σε παντελή διάλυση των εργασιακών δικαιωμάτων μπορεί να οδηγήσει. Σε γεφύρωση του χάσματος όχι. Στη συζήτηση των φορέων, στην ακρόαση των φορέων, ακούσαμε ορισμένες
ενώσεις που πάρα πολύ χάρηκαν με αυτό το νομοσχέδιο, ότι χρειάζεται να φτιαχτεί μία δεξαμενή, έτσι το έλεγαν, ένα pool, είπαν άλλοι, εργαζομένων με συγκεκριμένες δεξιότητες από όπου θα αντλούν αυτούς που θέλουν κάθε φορά. Πρέπει να τους θυμίσουμε ότι η εργατική τάξη δεν είναι σετ από κατσαβίδια για να κατασκευάζετε, να στοκάρετε και να χρησιμοποιείτε κατά βούληση. Αποτελείται από ανθρώπους με πραγματικές ανάγκες, επιθυμίες, όνειρα που δεν χωράνε σε ζωή με δόσεις σε πεντάμινα και οχτάμινα. Δεν είναι λάμπες να πηγαίνουν στην ανακύκλωση όταν τελειώνει, αλλάζει η τεχνολογία. Και κάτι ακόμα. Οι εργαζόμενες και εργαζόμενοι είναι αυτοί που έχουν δημιουργήσει με τα χέρια και το μυαλό τους αυτά τα προϊόντα και τις υπηρεσίες που σήμερα αποκαλούμε πρόοδο. Και μάλλον πρέπει να το υπενθυμίζουμε διαρκώς αυτούς τους εργοδότες με το μόνο τρόπο που καταλαβαίνουν, με οργανωμένες μαζικές διεκδικήσεις. Θα χρειαστώ λίγο χρόνο ακόμα, κύριε Πρόεδρε. Κάτι ακόμα. Το νομοσχέδιο αυτό, ακούστηκε και από άλλους, θεσμοθετεί την ανασφάλιστη εργασία ανηλίκων. Και κάποιοι διερωτήθηκαν, μα καλά, είναι δυνατόν να σημαίνουν αυτά στην Ευρωπαϊκή Ένωση? Λοιπόν, αυτή είναι η επίσημη πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Επιτρέπεται η ανασφάλιστη εργασία από τα 14, αν είναι για εκπαιδευτικούς λόγους. Το ότι μπορεί κάποιος βέβαια να εργάζεται 22 συνεχείς μέρες, δηλαδή να αναπληρώνει ένα εργαζόμενο με πλήρη δικαιώματα, είναι επίσης επίσημη πολιτική. Αυτό λέγεται και work-based learning, μάλιστα οδηγεί και σε προγράμματα που αποδυναίμουν τίτλους σπουδών, πτυχία. Στο δελτίο του ILO, της Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας, αν διαφημίζεται αυτός ο τρόπος απασχόλησης και λέγεται ότι έχει επιλεγεί το work-based learning από 27 κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ότι μια τέτοια εταιρεία έχει κέρδος στο τέλος της περίοδου. Άρα, η Ευρωπαϊκή Ένωση, οι οδηγίες και οι πρακτικές της δεν προσφέρουν καμιά προστασία. Ίσα-ίσα είναι ο μπούσουλας για όλες τις κυβερνήσεις που εφαρμόζουν αντιλαϊκές πολιτικές για το όφελος λίγων. Και δεν θα μπορούσε να είναι αλλιώς, Ένωση Καπιταλιστικών Κρατών είναι. Η δικιά μας πρόταση για την επαγγελματική εκπαίδευση, πολύ σύντομα, λέει ενιαίο 12χρονο σχολείο, υποχρεωτικά 12χρονη εκπαίδευση, μετά ακολουθεί η επαγγελματική πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Μόνο ενήλικα άτομα εργάζονται και αυτά με πλήρη δικαιώματα και το ίδιο και στη διαβιομάθηση. Η επίθεση, και κλείνω με αυτό, η επίθεση στην παιδεία είναι ενιαία. Σε όλες τις βαθμίδες. Ενιαία πρέπει να είναι και η δική μας απάντηση. Όπως αυτή που δίνεται αυτή τη στιγμή έξω στο συλλαλητήριο. Έχουμε μπροστά μας πολλές μάχες. Όπως αυτή απέναντι στα ιδιωτικά πανεπιστήμια. Στηρίζουμε τους αγώνες όλων των παιδιών που βρίσκονται σε προγράμματα επαγγελματικής κατάρτισης για το δικαίωμα στη μόρφωση, για εργασία και ζωή με δικαιώματα. Στηρίζουμε τους αγώνες των γονιών και όλων των εργαζομένων. Σε συμπόρευση με το ΚΚΕ, σε σύγκρουση με τη λογική της μυρολατρείας, της μιζέριας, του μικρότερου κακού, θα διεκδικήσουμε όλες και όλοι μαζί τη ζωή που μας αξίζει.